Περιτά μέχρι νεοτέρας θα είναι πλέον τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, καθώς η φάση αποκλιμάκωσης στην οποία βρισκόμαστε έδωσε μικρές ανάσες ελευθερίας στους πολίτες που είχαν κουραστεί από τους περιορισμούς στη ζωή τους. Βεβαίως θα βοηθήσει. Τα καταστήματα θα βοηθήσει, τα πάντα θα βοηθήσει. Την ψυχολογία των ανθρώπων θα βοηθήσει και θα την ανεβάσει πάρα πολύ. Ήδη εδώ πέρα είμαστε ανεβασμένοι. Γιατί τόσα τρία χρόνια τώρα που ήταν η πανδημία ήταν κλεισμένος ο κόσμος. Και τώρα πιστεύω πως θα δουλέψουν τα καταστήματα πάρα πολύ. Και αυτά τα μέτρα είναι πολύ ωραία. Μετά τη χαλάρωση των μέτρων, από 1η Μαΐου ισχύει το τέλος για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ενώσησης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, αναστολή του πιστοποιητικού στις πύλες εισόδου της χώρας, πληρότητα 100% σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ, εστίαση και ψυχαγωγία. Για τους αναμβολίαστους, ένα rapid test την εβδομάδα από 2 που ήταν έως τώρα σε όλους τους χώρους εργασίας, εξαιρούνται οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ένα rapid test από 2 που ήταν για αναμβολίαστους εκπαιδευτικούς και μέλη ΔΕΠ και τέλος και για τα self-test για τους μαθητές στα σχολεία. Καλύτερα. Λίγο ηρεμήσαμε από την διαδικασία περισσότερο βασικά, γιατί εντάξει, είχαμε κάνει τα εμβόλια μας, είχα νοσήσει κιόλας, οπότε όλα καλά. Πιο άνετα τα πράγματα, ειδικά για τους ανθρώπους που είναι ανεμβολίαστοι και στερούνταν πράγματα βασικά. Γιατί εντάξει, τον διαχωρισμό τον θεωρώ άδικο, οπότε είναι καλύτερα έτσι. Μεγάλη ανακούφιση σκόρπισαν τα μέτρα σε καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, καθώς όχι μόνο είχαν επιφορτιστεί με τον έλεγχο των πελατών και τις χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά και τα μέτρα συνέβαλαν στη μείωση της κίνησης, όπως υποστηρίζουν. Θα νιώθουν πιο ελεύθεροι. Αυτό πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα, ήταν ότι πρέπει να σταμπάει, να τσεκάρεις, να δεις, να... αυτό. Είναι και λίγο ενοχλητικό και για τον άλλο και κάποιον που δεν έχει. Ήμασταν και σε δύσκολη θέση γιατί άλλοι τα ξεχνάγανε, όχι την ταυτότητα, όχι εκείνο. Και τώρα πολύ καλύτερα πιστεύω, ναι. Να νιώσει ο κόσμος λίγο ελευθερία. Τίποτα όμως δεν έχει κριθεί για το τέλος της μάσκας, καθώς εξ αρχής πολλοί ειδικοί προειδοποιούσαν ότι είναι πρόωρο να γίνονται μεγάλα και ρυψοκίνδυνα βήματα. Έτσι, προς το παρόν συνεχίζεται η χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους μόνο σε σημεία συνωστισμού. Για τα μαγαζιά τουλάχιστον θα βοηθήσει. Ψυχολογία? Η ψυχολογία ούτως ή άλλως εγώ είχα τα πιστοποιητικά, οπότε δεν αλλάζει κάτι για μένα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Στα σχολεία παραμένει υποχρεωτική η χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός χώρων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού. Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν από το φθινόπωρο.